Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για τη μεγάλη πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Το μεσημέρι, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε όπως την Τετάρτη κληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, επιλογή της κυβέρνησης για τη θέση του διοικητή της ΕΕΠ. Την Παρασκευή η μάχη μεταφέρεται στην Ολομέλεια του Σώματος, καθώς θα διεξαχθεί η πρώιμη ηρεσίας διατάξεως συζήτηση για τις υποκλοπές, την οποία ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική κόντρα σε επίπεδο κορυφή στη Βουλή για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Κάτι φαινόμενο παράνομο αν κάποιος είναι εμβολία, κάνει μίμηση και θέλει ένα δικαστήριο. Διότι στηρίζει τη διαδικασία, στηρίζει τη διαδικασία, κυρία. Τώρα το αν αυτή η διαδικασία είναι σωστή, όχι να αλλάξουν τη διαδικασία, κρίνοντας οι ίδιοι ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη εθνική ασφάλιση. Βάλαμε δεύτερο εισαγγελέα. Όπως αποφάσισε νωρίτερα σήμερα, η διάσκεψη των Προέδρων μεθαύριο Τετάρτη περνά από ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο νέος διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ακολουθεί ένα πενθήμερο φωτιά αρχής γενομένης από την Παρασκευή με την προημερησία διάταξη συζήτηση στη Βουλή. Την επόμενη Δευτέρα συζητείται στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, συγκαλείται εκ νέου Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να καταθέσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων απαντήσεις στα ερωτήματα: ποιος και γιατί ζήτησε την νόμιμη επισύνδεση των επικοινωνιών του Νίκου Ανδρουλάκη, ποιος επεχείρησε να παγιδεύσει το κινητό του Προέδρου του κόμματος με το Predator και αν και σε ποιο την κατοχή υπάρχει το περιεχόμενο των υποκλοπών της ΕΕΠ. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ ζητά να κληθούν για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο νέος διοικητής ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, ο παραιτηθής διοικητής της υπηρεσίας Παναγιώτης Κοντολέων, η αρμόδια για την ΕΕΠ εισαγγελέας εφετών Βασιλική Βλάχου, ο παραιτηθής γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρόεδρος ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος. Το κυβερνών κόμμα επιμένει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και ζητά τη διερεύνηση σε βάθος δεκαετίας. Στόχος είναι να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση προκειμένου η Επιτροπή Εξεταστική, η οποία θα συγκροτηθεί, να μπορεί να ερευνήσει περιστατικά που ενδεχομένως έχουν συμβεί σε ένα βάθος ικανού χρόνου για να μπορέσει να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα, έτσι ώστε να μην μείνουμε μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο, κάτι στο οποίο συμφωνούν όλα τα κόμματα. Για προφανείς πολιτικές ευθύνες του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή απολογούμενος. Έχει ξεκάθαρα την πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Δεν δέχτηκε να προηγηθεί η σύσκεψη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από την πολιτική συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Όμως αυτό έγινε μόνο με την απόφαση της πλειοψηφίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μειοψηφώντας όμως καθοριστικά στη συνείδηση του κάθε δημοκράτη. Την πλήρη διαλέμφκαση της υπόθεσης ζητούν και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ στηρίζει τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής που θα εξετάσει και την υπόθεση Ανδρουλάκη και την υπόθεση άλλων δημοσιογράφων και την υπόθεση 6 χρόνων από την παρακολούθηση των γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η ελληνική λύση θα επιδιώξει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών, η οποία πέραν των πολιτικών έχει και εθνικές προεκτάσεις. Η ελληνική λύση δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης ή κομματικής εργαλειοποίησης της υπόθεσης. Το ΜέΡΑ25 απαιτεί να υπάρξει άμεσα όσο το δυνατόν νωρίτερα η συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που άπτεται της ίδιας της δημοκρατίας μας. Έντονο φυσικά είναι το πολιτικό παρασκήνιο για το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε στο κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση με τη βοήθεια του Σπύρου Μουρελάτου που είναι μαζί μας. Σπύρο. Γιώργο, είναι σαφές πως βρισκόμαστε στην αρχή ενός σκληρού πολιτικού μπράντεφερ. Από την κυβέρνηση έχουν εξ αρχής ξεκαθαρίσει πως επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης νόμιμης επισύνδεσης των επικοινωνιών του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά επιμένουν πως ό,τι αφορά στο αίτημα περί Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστεί και το παρελθόν για να επισημανθούν, όπως λέγεται, διαχρονικές παθογένειες και να διατυπωθούν βελτιωτικές προτάσεις για το μέλλον. Από το κυβερνών κόμμα, Γιώργο, τονίζουν επίσης ότι οι υπηρεσίες όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα πρέπει να μπορούν να επιτελούν τον σημαντικό ρόλο τους στην προστασία της εθνικής ασφάλειας, τηρώντας όμως αυστηρά τους κανόνες του κράτους δικαίου. Εξού και στην κυβέρνηση θεωρούν, Γιώργο, ότι θα ήταν καλό να υπάρξει συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων και για την υποδιερεύνηση περίοδο, αλλά και για την ανάγκη βελτιώσεων στη λειτουργία της ΕΕΠ. Σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το κυβερνητικό στρατόπεδο επισημαίνει πως είναι υπό συζήτηση διεύρυνση των προσώπων που θα κληθούν για ακρόαση, ενώ εκφράζεται η ελπίδα
ότι μπορεί να επέλθει συμφωνία και σε αυτό το πεδίο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, Γιώργο. Πάντως, Σπύρο, υπάρχει σκληρή κριτική, θα έλεγα, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ναι, πηγές της Κουμουνδούρου τονίζουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θεωρεί πως οι μέχρι στιγμής αποκαλύψεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργήσε, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ως επικεφαλής μιας σκοτεινής και ανεξέλεγκτης ομάδας παρακρατικής λειτουργίας. Γι' αυτό το λόγο θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, ότι είναι και άλλα πολιτικά πρόσωπα, είτε από την αντιπολίτευση, είτε και από την ίδια την κυβέρνηση, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των παρακρατικών αυτών παρακολουθήσεων, όπως λέγεται στην Κουμουνδούρου. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση για απόπειρα συσκότηση της υπόθεσης εξαιτίας του γεγονότος, όπως λένε οι ίδιες πηγές, ότι η κυβέρνηση επιλέγει να προηγηθεί η προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από τους ίδιους πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τέλος, Γιώργο, επιμένει στη θεσμική συμπεριφορά και στη διαφάνεια, λένε οι ίδιες πηγές, μόνο ότι αυτές οι σκοτεινές ενέργειες είχαν στόχο τον πρόεδρό μας, όπως τονίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, Γιώργο. Σας πήρω να σας ευχαριστήσουμε πολύ.